Καλύπτουμε την γάστρα με αντικολλητικό χαρτί για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές. Κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Αναμειγνύουμε 500 ml νερό, 100 ml ελαιόλαδο, 100 ml λευκό κρασί, 3 κουταλιές μουστάρδα, περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Και τον χυμό από μισό λεμόνι. Αρωματίζουμε με ρίγανη, θυμάρι, αλάτι και δεντρολίβανο. Βουτάμε τις baby πατάτες ή τις κανονικές πατάτες που τις έχουμε κόψει κιδονάτες στην μαρινάδα. Τις τοποθετούμε στην γάστρα. Περνάμε τα καρότα στη μαρινάδα και τα βάζουμε και αυτά στη γάστρα. Βάζουμε 2 σκελίδες σκόρδο, το αρνάκι μας, τώρα το πιπερώνουμε καλά και από τις δύο πλευρές. Περιχύνουμε την μαρινάδα. Σκεπάζουμε με ένα τσαλακωμένο αντικολλητικό χαρτί. Κλείνουμε με το καπάκι και ψήνουμε το αρνί μας στους 200 βαθμούς Κελσίου για 2,5 με 3 ώρες. Μισή ώρα πριν το βγάλουμε, προσθέτουμε τον χυμό από μισό λεμόνι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, καλή Ανάσταση με υγεία! Αλέθουμε τα μπισκότα, κατά προτίμηση σκούρα. προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, το γάλα και ανακατεύουμε. Τα στρώνουμε σε φόρμα 26 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί. Αναμειγνύουμε τη ζελατίνη με 50 ml κρύο νερό. Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος να γίνει σαν τη γη. Ενσωματώνουμε την άχνη ζάχαρη. Προσθέτουμε το γιαούρτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Σε 100 ml ζεστό νερό διαλύουμε τη ζελατίνη. Την ενσωματώνουμε σιγά σιγά στη σαντιγή. Αρωματίζουμε με ξύσμα λεμονιού, τις βανίλιες και τις φράουλες. Απλώνουμε το μείγμα επάνω από το μπισκότο και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες. Σε αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε τις φράουλες μαζί με τη ζάχαρη. Διαλύουμε τον ιζεστέ στο κρύο νερό. Όταν οι φράουλες βγάλουν τα ζουμιά τους προσθέτουμε τον ιζεστέ και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει. Όταν είναι έτοιμη κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με τις βανίλιες. Απλώνουμε την κρύα σάλτσα πάνω από το γλυκό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!